Σήμερα θα δείξουμε μια ωραία συνταγή για υπερδίκια. Η συνταγή αυτή ονομάζεται σάλτσα του κυνηγού. Όταν καθαρίζουμε και πλύνουμε τα υπερδίκια μας, μετά θα τα τεμαχίζουμε. Εγώ θα τα κάνω στα τέσσερα κομμάτια, χωρίζουμε τα το στήθος από το κάτω μέρος. Εδώ έχει κλείδωση. Μετά κόβεται στο κέντρο. Κόβουμε και το κεφάλι, το λαιμό. Τα σχέζουμε από τη μέση. Τώρα είναι έτοιμα, τα κόψαμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας είναι 3 με 4 κουταλιά ελαιόλαδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα περίπου μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα φλιτζάνι μανιτάρκα του εμπορίου ή φρέσκα της αρισκίας σας κομμένα σε τάφ, μια ντομάτα μέτρια, δύο σλάις χειρομέρι, δύο κουταλιές της σούπας ντοματοπορτό, ένα φλιτζάνι του καφέ κονιάκ, ένα φλιτζάνι του νεσκαφέ κρασί άσπρο ξηρό και ένα φλιτζάνι demi glace. Έχουμε και χαλούμι το οποίο να βάλουμε για διακόσμηση στο τέλος. Τα μπαχαρικά στο τέλος θα βάζουμε δέντρο λίβανο, γαρίφαλα σπαστά σε σκόνη, πιπέρι μαύρο ή διάφορα χρώματα πιπεριού και θαλασσινό λαλάτι. Βάζουμε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Όχι πολύ, για να μείνουν τα υγρά του κρέατος μας μέσα. Απλά εμείς θέλουμε το να ροδοκοκκινήσει απ' έξω. Θα βάζουμε τα υπερδίκια μας μέσα να ροδοκοκκινήσουν. Μετά, όταν κοκκινήσει το κρέας μας και από τις δύο πλευρές και μείνουν τα υγρά του μέσα, το αφαιρούμε σε μια μπιατέλα. Θα κατασκευάσουμε τη σάλτσα μας τώρα. Μέσα στο ίδιο λάδι που λιγανίσαμε το κρέας. Ρίχνουμε το κρεμμύδι. Μετά ρίχνουμε το μανιτάρια μας. Μετά το χειρομέρι. Τα αφήνουμε λίγο να κοκκινήσουν. Τώρα είναι έτοιμα τα κρεμμύδια, τα μανιτάρκια και τον μπέικον είναι έτοιμα και θα ρίξουμε την ντομάτα ψιλοκομμένη.
Την αφήνουμε να ψηθεί και η ντομάτα. Μετά βάζουμε την ντοματοπαστά μας, δύο κουταλιές περίπου, τη σούπα. Και επιστρέφουμε το κρέας πίσω. Ανεκαθώνουμε με τα υλικά του. Τώρα που έχει τραβήξει τα υγρά όλα, βάζουμε το κονιάκ και το ανάβουμε. Μετά το σβήνουμε με το κρασί, το άσπρο το ξηρό, είναι κρασί άσπρο ξηρό, ένα φλιτζάνι. Όταν μείνει η μισή ποσότητα του κρασιού, το ρίξαμε μέσα, ρίχνουμε το demi glace μέσα, είναι το κρέμι το κανονικό. Βρίσκουμε το και στην αγορά. Μετά βάζουμε αλάτι, χοντρό. Πιπέρι, πάλι χοντρό. Βάζουμε δέντρο λίβανο. Θέλει αρκετό για να πάρει το άρωμα του και τη γεύση του. Δύο κουταλιές της σούπας περίπου. Μετά βάζουμε ένα κουταλάκι γαρίφαλα λεσμένα. Βάζουμε και ένα φλιτζάνι ζωμό από κοτόπουλο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε περίπου 20 λεπτά σε σιγανή φωτιά για να ψηθεί, να μαλακώσει. Τα βάλουμε σαν συνοδευτικό, λαχανικά. Εγώ προτίμησα και βάλα κραμπίν, το οποίο έχω βράσει 4 λεπτά και το έχω στραγγίσει και θα το σοδάρω με ελαιόλαδο. Μια κουταλιά ελαιόλαδο έχω βάλει και δύο σλάιντ μπέικο. Πρώτα ρίχνουμε τον μπέικο μέσα. Και μετά ρίχνουμε το κραμπί μας. Μετά βάζουμε λίγο πιπέρι. Και αλάτι. Το κραμπί ρίχνουμε
και λίγο ξύδι για καλύτερη γεύση. Το λαχανικό είναι έτοιμο. Έχω ετοιμάσει και καρότο το οποίο το έχω βράσει προηγουμένως και το έχω κόψει. Είναι καρότο φρέσκο αυτό. Μετά θα δείξω το αλούμι για να βάλουμε τη διακόσμηση να κοκκινήσει. Δηλαδή το χαλούμι μας έχει κοκκινήσει, τράβησε και τα υγρά του. Είναι έτοιμο. Το περδίκι είναι έτοιμο τώρα. Μετά ρίχνουμε και το χαλούμι που έχουμε σοδάρει από πάνω. Αυτή είναι η συνταγή μας, συνταγή του κυνηγού, η οποία κατασκευάσαμε σήμερα. Καλή σας όρεξη.